Εσείς ήταν που ακούσατε, νομίζω, με χαρά αυτό που είπε ο κύριος Πυρακάκης, ότι μόνο η Ελλάδα και η Κούβα απαγορεύουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό δεν τα ακούσατε ως κριτική, τα ακούσατε ως κάτι καλό, φαντάζομαι. Όχι, στην τελευταία τοποθέτηση μίλησε για την μόνο η χώρα μας έχει μείνει στον κόσμο. Έβαλε αλλά, και την Κούβα, νομίζω. Και την Κούβα. Χθες, ομιλία. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζουμε ότι είναι κακό να αποτελείς θετικό παράδειγμα. Γιατί κατά τη γνώμη μας η χώρα μας το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα που βεβαίως συμβαίνει επειδή υπάρχει η απέτηση του κόσμου, είναι κάτι που δεν το θέλει ο κόσμος και νομίζω την ίδρυση δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων και αυτό φαίνεται νομίζω και από τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων. Όμως εγώ θα ήθελα κύριε Παπαχλημίτζο να ξεκινήσω από αλλού και να πω ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση επιχειρεί με έναν τρόπο να καθησυχάσει τον κόσμο. Το ακούμε και από τον Υπουργό ότι δεν είναι και τίποτα αυτό που γίνεται, απλώς είναι μια ρύθμιση μιας πραγματικότητας που ήδη υπάρχει. Αυτό επαναλαμβάνει ιδίως ο Υπουργός της Παιδείας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ανοίγει κατά τη γνώμη μας και μάλιστα κατά παράβαση του Συντάγματος, ας μην το προσπεράσουμε και αυτό, είναι κατάφορη η παράβαση και ολοφάνερη, γιατί το, ξέρετε οι λέξεις αποκλειστικά και απαγορεύονται τα ιδιωτικά, δεν χωρούν ερμηνείες, είναι πολύ συγκεκριμένη η σημασία αυτών των λέξεων. Εκτός όμως από αντισυνταγματικό, το νομοσχέδιο είναι και αντιεκπαιδευτικό, γιατί ανοίγει αυτή την, μάλλον δεν την ανοίγει, την επεκτείνει, τη μεγαλώνει, την μεγάλη αγορά των ακαδημαϊκών πτυχίων και δίνει μια αποφασιστική όθηση στο να λειτουργήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, ως επιχείρησης. Τα ιδιωτικά έτσι κι αλλιώς βεβαίως. Τα δημόσια όμως πανεπιστήμια, τα οποία ήδη αρκετές πλευρές της λειτουργίας τους λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, τα μεταπτυχιακά, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βρει κανείς κάποιο μεταπτυχιακό που να είναι δωρεάν. Το οποίο αυτό ακριβώς γράφουν κάποιοι συνταγματολόγοι. Αυτό είναι το ακριβώς το παγορεύει. Αυτή ακριβώς εδώ πρέπει να πούμε για να τα λέμε όλα, είναι η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στην επιχειρηματικοποίηση του Πανεπιστημίου και των προηγούμενων. Αλλά από πριν είχαν μπει δίδακτα, δεν μπήκαν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ γενικεύτηκαν. Με τον νόμο Γαβρόγλου γενικεύτηκαν το 2018. Έχουμε δηλαδή μία σειρά μέτρων και νομοθετημάτων τα οποία προχωρούσαν την επιχειρηματικότητα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και έρχεται τώρα η στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει την αγορά και από ένα μικρό μαγαζί το κάνει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό για τα πτυχία? Νομίζω ότι το είπε και η κυρία Λινού. Σημαίνει ότι θα κατηγοριοποιηθούν. Είναι νομίζω αυτό απολύτως λογικό και το καταλαβαίνει ο καθένας. Σημαίνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων θα αντιστοιχηθούν με αυτά τα πτυχία και οι εργοδότες θα μπορούν πιο εύκολα να παίρνουν, να συμπιέζουν προς τα κάτω τους μισθούς και τα δικαιώματα. Και βεβαίως σημαίνει ότι η ελληνική οικογένεια, γιατί αυτή είναι τελικά η ουσία κύριε Παπαχλημίντζο του νομοσχεδίου, τι λέει η κυβέρνηση, λέει ότι δεν πάνε να σκοτώνεστε εσείς να διαβάζετε 2 και 3 χρόνια να προετοιμάζεστε για τις πανελλαδικές, δεν πάνε να ξοδεύονται οι γονείς σας. Θα υπάρχουν, εμείς λέμε ότι θα υπάρχουν κάποιες οικογένειες που με τα λεφτά τους θα αγοράζουν όποιο πτυχίο θέλουν. Καλά, αυτό και λέει. Τώρα το κάνουν. Υπάρχουν όμως και πάω στην Ιταλία που λέω λόγω ότι τα αγοράζω, τα αγοράζω εγώ διαφωνώ προσωπικά. Πάω και σπουδάζω γιατρό στην Ιταλία. Βεβαίως, και τώρα το κάνουν. Και αν θέλετε, δεν θα σταματήσουν ποτέ να το κάνουν, αλλά τους διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, δεν είναι μόνο οι πλούσιοι, κύριε Δελή. Υπάρχουν, επειδή νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε, οικογένειες, οι οποίες πραγματικά στερούνται γιατί το παιδί τους δεν τα κατάφερε μέσα σε 3 ώρες για κάθε μάθημα να περάσει. Θέλει να σπουδάσει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή και υπάρχει αυτή. Και την έκφραση του λαού για το παξιμά δεν την ξέρουμε. Μιλάμε ότι λιώνουν. Δεν είναι μόνο οι πλούσιοι που το κάνουν αυτό. Απλώς ενδεχομένως θα είναι πολύ, όχι ενδεχομένως σίγουρα, πιο λίγα τα έξοδα σε μια οικογένεια, άμα είναι και στον τόπο του. Ωραία, δεν έχει να πληρώσει όλα τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν θες να απαντήσεις στη ζήτηση ακαδημαϊκών πτυχιούχων, τότε να αυξήσεις τις θέσεις στις σχολές, να καταργήσεις την ελάχιστη βάση εισαγωγής και αν θέλετε για να αντιστοιχηθούν οι επιθυμίες των υποψήφιων φοιτητών με τις εξετάσεις και τις σχολές που περνάνε, τότε να έχουν το δικαίωμα, δεν ξέρω, παλιότερα υπήρχε, να κρατάνε τα μαθήματα που θέλουν να κρατάνε και να συμμετέχουν και την επόμενη χρονιά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτά μπορούν να γίνουν πρακτικά βήματα, δηλαδή να διευκολυνθούν οι φοιτητές, να περνάνε και στις σχολές που θέλουν. Δεν γίνεται όμως αυτό.